Κακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας και είμαστε εδώ στην πλατεία Ανδρούτσου, στην Πρέβεζα, με τριήμερες κακιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σαμονά Κώστα και τον κύριο Καχρημάνη Νίκο να μας πούν δύο λόγια. Κύριε Νίκο, ξεκινήσουμε με εσάς. Με ποιο σκοπό γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις? Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται με σκοπό να δείξουμε σε όλο τον κόσμο της περιοχής ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα που μπορούν όλοι να συμμετέχουν, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου επιπέδου που βρίσκονται. Και ο βασικός στόχος είναι να προσεγγίσουμε τον κόσμο, να έρθει ο κόσμος να παίξει σκάκι. Ωραία. Ο σύλλογος πόσα χρόνια λειτουργεί και αν συμμετέχετε και σε άλλους αγώνες εκτός πόλης? Ο σύλλογος υπάρχει από το 1991. Δραστηριοποιείται πολύ πιο έντονα από το 2009, την πρώτη 8 σωστότερα και 9 που ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε τις εκδηλώσεις εδώ. Από τότε διαρκώς συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις αθλητικές που γίνονται στην περιοχή, στο πρωτάθλημα, το κύπελο, στις εκδηλώσεις, στους αγώνες για τις παιδικές ηλικίες αγοριών κοριτσιών, στις οποίες έχουμε και αρκετές καλές επιτυχίες. Και φέτος η ομάδα μας είχε καλά αποτελέσματα τόσο στο πρωτάθλημα το ομαδικό, όσο και στο κύπελο το ομαδικό, το οποίο το κατέκτησε και πέρασε στον επόμενο γύρο. Υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον και σε τι ηλικίες περίπου περισσότερο είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Θα έλεγα ότι έχουμε πολύ καλή συμμετοχή τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις ηλικίες του δημοτικού. Έχουμε πολύ φυτώριο καλό, θα έλεγα. Ειδικά μας βοήθησε πάρα πολύ η παρουσία του προπονητή, του Ανδρέα Θανασιάδη, που με μεθοδικό τρόπο προσεγγίζει τα θέματα, τα κάνει λιανά για τα παιδιά ειδικά και έχει ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα. Δηλαδή ευελπιστούμε ότι στο μέλλον πολλά από αυτά τα μυαλά θα μπορέσουν να διαπρέψουν στην περιοχή και να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας ακόμα ψηλότερα. Εδώ για να έρθει να παίξει κάποιος αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις πρέπει να έχει δηλώσει συμμετοχή από πριν ή μπορεί και τελευταία στιγμή να εμφανιστεί? Όχι, μπορεί και τελευταία στιγμή. Σήμερα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που εξάγεται το σιμουλτανέ, αγώνας επίδειξης, μπορεί να έρθει, απλά δηλώνει συμμετοχή στη γραμματεία, κάθεται στο τραπέζι και παίζει. Αύριο έχουμε ελεύθερο σκάκι, οποιοδήποτε έρχεται, κάθεται σε μια σκακέρα με το φίλο του, με κάποιον από εμάς και παίζει. Ωραία. Το άθλημα του μυαλού, έτσι το λέω εγώ. Να έχετε πάντα επιτυχίες και προσέλευση στο σύλλογο. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας, παίζετε χρόνια σκάκι? Και 35. Είστε μόνος εδώ ή με το μικρό? Έχω τον νεαρό, έχω τον διάδοχο. Ο οποίος πόσα χρόνια ασχολείται? Ο οποίος ασχολείται 2 χρόνια. Θα μου πεις πώς σε λένε? Με λένε Γιώργο. Σου αρέσει το σκάκι? Ναι, μου αρέσει. Πόσα χρόνια παίζεις, είπαμε? Περίπου 2 χρόνια. Τι ενδιαφέρον βρίσκεις σε αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα παιχνίδι για το μυαλό. Πες μου λίγο, παίζεις με τον μπαμπά? Ναι. Με φίλους? Ναι. Όχι πολύ συχνά όμως με τους φίλους, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν. Δυστυχώς, ε. Επομένως περισσότερο με τον μπαμπά. Ναι. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.